Thank you.
bih čestitao domaćinu na, na pobjedi, na jednoj dobroj utakmici odigrane i sa naše i sa njihove strane. Prvo poluvrijeme bilo je sasvim solidno, drugo poluvrijeme su oni krenuli furioznije. Mi smo imali jedno 4-5 isključenja u tom periodu, tako da su se oni odvojili, mi smo se posle vratili u igru. Došli smo na 5 minuta do kraja, na neke 3 gola razlike, međutim mi smo izbili. Mislim da je prevelika razlika na kraju bila, ovih 6 golova, to je malo više nego što sam očekio, ali šta je tu, imao drugo probleme u Budvi da odigramo, tako da naše nade su ogromne, mi želimo da prođemo u drugi klub, tako da ćemo se sigurno boriti do kraja nekog granica da prođemo ovog Aleša. Kada me pozadati i kasno desero u Mikrono? Κάνα με πολλά λάθη, ειδικά στο δεύτερο γύρο, οι επιθέσεις μας ήταν πιο διστακτικές, πιο αργές. Πήραμε κάποια αντίλεπτα που δεν έπρεπε να δοθούν κατά τη γνώμη τους. Το αποτέλεσμα, να χάσουμε, να δεχτούμε 3 εύκολα γκολ. Έκαναν αρκετά λάθη σαν ομάδα, οι διαιτητές ήταν μέτροι, κάναν αρκετά λάθη και για τις δύο πλευρές, περισσότερα για τη δικιά τους ομάδα, εναντίον της δικιά της ομάδας δηλαδή. Και ελπίζω ότι στη μέρα τους θα είναι καλύτερο. Σήμερα νομίζω ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο ήταν ισορροπημένο, σίγουρα ήμασταν πιο καλοί στην επίθεση, όχι όμως τόσο καλοί στην άμυνα, όπου κάναμε κάποια λάθη, τα οποία φυσικά στο δεύτερο ημίχρονο τα βελτιώσαμε. Πήραμε μπάλες στο δεύτερο ημίχρονο, τρέξαμε, βρήκαμε καινούς διαδρόμους και ήμασταν εύστοχοι στις κατάλληλες στιγμές. Θεωρώ ότι βγάλαμε ποιότητα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και παρότι από το 48 έως το 50, από το 41 έως το 48 κάναμε μια χιλιά, ξαναπανήλθαμε και πήραμε μια καλή διαφορά. Σίγουρα τα πράγματα στο επόμενο μάτι θα είναι δύσκολα. Φέρνει μια καυτή έδρα και από εκεί και πέρα θα πρέπει να κοιτάξουμε να ετοιμαστούμε κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι, ώστε να είμαστε και πιο ψύχρεμοι αλλά και πιο αποτελεσματικοί στην άμυνά μας και στις τελικές προσπάθειες. Καταρχά, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο τη Βέρεια που είναι σήμερα στο Βίκακο. Ήταν το πρώτο μα επίσημο παιχνίδι και μα παραστάθηκαν όπω έπρεπε. Κατά δεύτερον, για το παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο νομίζω πήγαμε στο ρυθμό του. Δεν τρέξαμε σε ελληνικέ πόλει, τρέξαμε καλέ άμυνε, δεχτήκαμε αρκετά γκολ. Παρ' όλα αυτά, το κρατήσαμε σε μια ισορροπία. Στο δεύτερο ημίχρονο σφίξαμε την άμυνά μα. Στην επίθεση πήραμε πολύ σωστέ επιλογέ, πήραμε και αρκετά δίλεπτα με αυτόν τον τρόπο. Τώρα τα 6 γκολ διαφορά είναι μια ικανοποιητική διαφορά εν μέρη. Δεν είναι ασφαλής παρ' όλα αυτά. Πρέπει να δούμε στο παιχνίδι μέσα στην κούπα με σοβαρότητα και συνέπεια σε αυτό που κάνουμε. Εντάξει, μεγάλη νίκη, πρώτη υποχρέωση της χρονιάς. Πάμε τώρα μέσα στο Μικροβούνιο να πάρουμε το αποτέλεσμα, να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Η ομάδα δεν είναι έτοιμη ακόμα. Τώρα ξεκινήσαμε και απειρήνω. Αλλά δόξα τω Θεώ τα παιδιά πήγαν πάρα πολύ καλά. Ήταν η ομάδα του προπονητή στην κυριολεξία. Έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά ο κ. Σαρακίδης. Μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια. Πάμε για την επόμενη.